Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα διαδικτυακό μάθημα εκμάθησης Java. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πώς δουλεύει η else if. Ξεκινώντας θα δημιουργήσουμε μια if όπως έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Για να χρησιμοποιήσουμε την if χρειαζόμαστε να έχουμε μια μεταβλητή. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στα 45. Δημιουργούμε την if όπως ξέρουμε. Δηλαδή if συνθήκη ελέγχου, ας πούμε μεγαλύτερη λύση του 60 και εκτυπώσουμε το κατάλληλο μήνυμα. Είσαι ηλικιωμένος. Ξέρουμε, if χρειάζεται και ένα else. Το μήνυμα που αποτυπώνει η else είναι είσαι αρκετά νέος. Αν θέλαμε να κάνουμε περισσότερους ελέγχους ανάμεσα στο if και στο else, θα χρησιμοποιούσαμε το else if. Το else if συντάσσεται γράφοντας else if και μια συνθήκη ελέγχου, ας πούμε ηλικία μεγαλύτερη ή ίση των 50 και να εκτυπώνει το μήνυμα είσαι στη δεκαετία των 50. Μπορούμε να κάνουμε όσους ελέγχους θέλουμε, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε ακόμα μία else if. Ηλικία μεγαλύτερη ίση 40 και εκτυπώνει το μήνυμα ίση στη δεκαετία του 40. Ας δούμε λίγο πώς δουλεύει. Έχουμε τη μεταβλητή ηλικία που έχει μέσα της τον αριθμό 45 και πάει στην if. Είναι η ηλικία μεγαλύτερη ίση του 60? Όχι, άρα δεν θα εκτελεστεί το κομμάτι κώδικα είσαι ηλικιωμένος. Θα πάει μετά μέσα στην else if. Είναι η ηλικία μεγαλύτερη ίση του 50? Όχι, άρα ούτε το κομμάτι κώδικα που βρίσκεται μέσα στην πρώτη else if. Θα πάει μέσα στην else if δεύτερη. Είναι η ηλικία μεγαλύτερη ίση του 45? Είναι. Άρα θα εκτελεστεί το κομμάτι κώδικα που βρίσκεται μέσα στην δεύτερη else if και θα εκτυπώσει το μήνυμα είσαι στη δεκαετία του 40. Και δεν θα εκτελεστεί η else που είναι σε οποιαδήποτε άλλη ηλικία. Ας το τρέξουμε. Έτσι και έγινε. Το μήνυμα που εμφανίστηκε είναι το είσαι στη δεκαετία των 40. Αυτά για αυτό το μάθημα. Εξασκηθείτε πάνω στην else if. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα.